Βρισκόμαστε σήμερα 392 ημέρες από την 7η Οκτωβρίου του πολέμου εδώ στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 23 και ενώ γίνεται μεγάλη πίεση, τεράστια πίεση από τους Λίμπεραλς της Αμερικής να γίνει ανακοχή τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γάζα προκειμένου το Ισραήλ να χάσει τον πόλεμο και προκειμένου να πάρουν ε, επάνω τους και καλά η ε, δημοκρατική εν ώψη των εκλογών των Αμερικανικών την Τρίτη να πάρουν επάνω του και καλά ότι να φέραμε ειρήνη και ησυχία και ηρεμία στην περιοχή τη Μέση Ανατολή, τρίχε βέβαια. Ακριβώ και ενώ οι μεγάλε πιέσει τη Αμερική γινόντουσαν και χθε και σήμερα, αλλά και ιδιαίτερα χθε, η Χεσμπαλά με του πυράβλου τη δυστυχώ δολοφόνησε χθε 7 ανθρώπου στο Ισραήλ. 7 ανθρώπου στο βόρειο Ισραήλ, όταν πρώτα απ' όλα ένα πύραυλο τη Χεσμολά έπεσε στην πόλη τη Μετούλα, στι αγροτικέ περιοχέ τη Μετούλα, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να δροφονηθεί ένα Ισραηλινό αγρότη, ο Όμερ Βάινστάιν, ηλικία 47 ετών, και μαζί του άλλοι τέσσερι εργάτε του, τα Ιλανδέζι, ακόμα τα ονόματα του δεν έχουν γίνει γνωστά. Επιπλέον, άλλο πύραυλο που έπαιζε στα περίχωρα τη Χάιφα έφερε τη δολοφονία, δολοφόνησε δύο Ισραηνούς δρούσους πολίτες, μητέρα και γιο, την Μίνα Σαφίκ Χασόν, ηλικία 60 ετών και τον γιο τη Κάρμι Ράτζα Χασόν, ηλικία 30 ετών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη του, ήθε ο κύριο να εκδικηθεί το αίμα του Ασέμ Γκίκομ Νταμάμ. Εφτά άνθρωποι χάθηκαν εξαιτία των πυράβλων της Χεσμολά, ακριβώς την ημέρα που μιλάμε για ανακοχές και υποχωρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και αυτό είναι το μήνυμα. Απαγορεύεται το Ισραήλ να υποχωρήσει σε οποιοδήποτε μέτωπο, είτε στη Γάζα, είτε στο Λίβανο, είτε στην Ιουδαία και Σαμαρία και πόσο μάλλον ούτε όσο αφορά το θέμα του Ιράν. Τώρα ακούγεται ότι το Ιράν προετοιμάζεται να ξαναχτυπήσει το Ισραήλ, ίσως από την περιοχή του Ιράκ και πολλοί μιλάνε ότι το χτύπημα αυτό θα γίνει αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο παρεπιπτόντως είμαστε σήμερα ε, είμαστε ημέρα Παρασκευή και είναι μάλιστα η αρχή της εβραϊκής νεομηνίας του εβραϊκού μήνα Μάρχες Βαν παρεπιπτόντως είναι και 1η Νοεμβρίου αυτή τη φορά οι νεομηνίες τόσο στο Γεωργιανό, όσο και στο εβραϊκό ημερολόγιο ε, ήρθαν μαζί αλλά έτσι κι αλλιώ η πρώτη μέρα του Μάρχες Βαν θα είναι ακριβώς αυτό το Σάββατο γιατί είναι δύο, δύο, αυτή, αυτή τη φορά είναι δύο μέρες η νεομηνία. Έτσι κι αλλιώ, τώρα προσέξτε, αυτό το Σάββατο διαβάζεται στι Εβραϊκέ Συναγωγέ η περικοπή, η δεύτερη περικοπή από το βιβλίο τη Γέννηση, που είναι η περικοπή του Νόαχ, του Νόε. Για το κατακλυσμό, Όποιος θυμάται ο το κατακλυσμός του Νόε και τα λοιπά και, τα λοιπά. και τη, τη, μεγάλη δοκιμασία που δέχτηκε τότε <coughs> η ανθρωπότητα, η καταστροφή της ανθρωπότητας, ο δίκαιος, Νόε και η οικογένειά του, ο Νόε και η οικογένειά του ήταν οι μόνοι που σώθηκαν από το ανθρώπινο γένος είναι ακριβώ αυτό το θέμα. Καινούργια αρχή και δοκιμασία. Καινούργια αρχή, κάθε καινούργια αρχή φαίνει και τη δική τη δοκιμασία. Και ακριβώ και τώρα πάλι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει το Ισραήλ για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά. Και ξέρουμε όλοι ότι το Ισραήλ αυτή τη φορά θα μπορέσει να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Αν τι άλλο τώρα το Ιράν έχει μείνει χωρί αεροάμυνα από την προηγούμενη αντεπίθεση του Ισραήλ. Και αυτό είναι σημαντικό να λέγεται. Και όλα αυτά πάλι ακριβώ ελάχιστε μέρε, δύο μέρε πριν τι εκλογέ στην Αμερική. Ενώ το επιτελείο Biden, Χάρη, κάνουν τα ο μπλίνκεν, κάνουν τα πάντα για να πιέσουν το Ισραήλ να υποχωρήσει πριν τι αμερικανικέ εκλογέ, το αντίθετο συμβαίνει. Το Ιράν είναι εκείνο που και, και, και το, δεν έχουμε ακούσει τους, τον Μπλίνκεν και τον Μπάιντεν και, και, την Χάρι να κάνουν τέτοια πίεση στο Ιράν. Να κάνουν τέτοια πίεση εναντίον τη Χαμά, εναντίον τη Χεσμπαλά, εναντίον του Λιβάνου, μόνο εναντίον του Ισραήλ. Και ακριβώ το Ιράν του γράφει στα παλιά του τα παπούτσια έτσι καλώ και πρόκειται να κάνει την επίθεσή του ίσω, ίσω μέσα σε αυτό το Σάββατο. Δύο-τρει μέρε πριν, δύο, τρεις μέρες πριν τι Αμερικανικέ εκλογέ. Το θέμα είναι, κάποιοι ρωτάνε και αν, το, αν επιτεθεί το Ιράν, το Ισραήλ πότε θα ξαναεπιτεθεί. ίσω μετά τι Αμερικανικέ εκλογέ, σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι το εξή. Φαίνεται εδώ πέρα προ τα που πάει η κατεύθυνση. Όσο υποχωρεί το Ισραήλ, τόσο αποθρηθ, γίνονται θρασεί οι τρομοκράτε και οι Ισλαμιστέ, οι φανατικοί. Όσο το Ισραήλ θα κάνει πίσω, και όσο η Αμερική δεν στηρίζει το Ισραήλ, η στηρίζει το Ισραήλ έμεσα και καλά. Αυτό θα δίνει δύναμη στην Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτό θέλουμε, ναι ή όχι. Αυτό θέλουμε ω Δύση και αυτό επίση με το καλό είμαστε εδώ για να προσευχηθούμε με τη βοήθεια του Θεού να νικήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι επειδή είναι τέλειο ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι. Αλλά ήταν ο πιο φιλοεβραίο και ο πιο φιλοεισραηνό πρόεδρο τη Αμερική μέχρι και σήμερα. Ένα Τραμπ τον οποίο τον φοβούνται οι φανατικοί Ισλαμιστέ και έτσι πρέπει να γίνεται. Νομίζετε ότι οι φανατικοί Ισλαμιστέ στο Ιράν, οι Χαμά και η Χεσμπολά θα φοβηθούν την Χάρη, όπω φοβόντουσαν μήπω τον ξεμοραμένο Biden; Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Νομίζετε ότι η Τουρκία επίση στην Ελλάδα, όσον αφορά την Ελλάδα, δεν τα βλέπει αυτά. Τα βλέπει και αυτή θα πάρει το θράσο και το θάρρο να χτυπήσει την Ελλάδα, αν το φανατικό Ισλάμ πάρει δύναμη στα χέρια του. Είμαστε εδώ για να χαράξουμε το δρόμο Μέχρι την απόλυτη νίκη. Το έχουμε πει και το έλεγα και χθε και το λέω και σήμερα. Απαγορεύεται το Ισραήλ να κάνει καμία ανακοχή. Ούτε στο Λίβανο ούτε στη Γάζα. Παρά μόνο δύναμη και δύναμη και εβραϊκή δύναμη μέχρι την απόλυτη Ισραηλινή εβραϊκή νίκη εναντίον του φανατικού Ισλάμ. Εναντίον των Αγιοντολάχτου του Ιράν και όλων των προκαμιών του. Είμαστε εδώ για να νικήσουμε. Για τη βοήθεια του Θεού. Συνεχίζουμε. Δεν πρόκειται να μα λυγίσουν. Το αντίθετο. Θα του συντρίψουμε μέχρι τέλου. Υπομονή και επιμονή.